Στο νοσοκομείο αμοχώς του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η σύσκεψη. Πάμε στην συνάδελφο Κατερίνα Ιωάννου. Κατερίνα μου, έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη για το τι μελιγενέστε για το νοσοκομείο αναφοράς. Σε πολύ λίγο αναμένεται να ολοκληρωθεί, Κάντια, κυρίες και κύριοι, η σύσκεψη. Παρόλο που τώρα είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία ιατρικού, παραϊατρικού προσωπικού, είναι εδώ νοσηλευτές, είναι καθαρίστρες, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι που εργάζονται εδώ στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Να προσεγγίσουμε κάποιους, να προσεγγίσουμε γιατρούς. Κύριε Καρανικόλα, καλημέρα σας. Είστε γενικός γιατρός. Τον πρώτο βοηθείο. Είναι ένα τμήμα που επηρεάζεται άμεσα το ΤΑΕΠ, οι πρώτες βοήθειες. Πολλοί κόσμος επικαλείστε ότι φοβάται να έρθει να εξεταστεί λόγω του ότι νοσηλεύονται εδώ ασθενείς με κορονοϊό. Αυτό το έχουμε ζήσει την προηγούμενη φορά, όταν ασθενείς οι οποίοι είχαν καρδιακά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλα προβλήματα επιδεινώνουν η κατάσταση του μέχρι να έρθουν και είχαμε και θανάτους από αυτά τα προβλήματα. Επηρεάζεται όχι μόνο οι πρώτες βοήθειες, αλλά και όλες οι κλινικές του νοσοκομείου. Και η παθολογία, και η χειρουργική, και η ορθοπηδική και τα καρδιολογικά. Επηρεάζεται όλων των νοσοκομείων. Θεωρείτε, κύριε Καρανικόλα, όμως τώρα που έχουμε και την αύξηση των κρουσμάτων, είναι η καλύτερη χρονική περίοδος για να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό? Δεν έπρεπε να προλάβουμε λίγο πριν? Διότι βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση κρουσμάτων, γιατί γίνεται ένας αγώνας δρόμου από το Υπουργείο να προλάβουμε τις αλυσίδες μετάδοσης, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε, να μην έχουμε. Εμείς έπρεπε να το προλάβουμε αυτό, ή οι θύνοντες πιο πάνω, ή πιο ψηλά, έπρεπε να σκεφτούν αυτά και να οργανώσουν καλύτερες υποδομές για να αποδεχτούν το νέο κύμα το οποίο ήρθε. Άρα δεν είναι δική μας ευθύνη. Φοβάται ο κόσμος? Ο κόσμος φοβάται να έρθει εδώ πέρα. Είναι κλειστό το παιδιατρικό, είναι κλειστό. Είναι κλειστό. Και το άλλο που θέλουμε εμείς είναι να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και η ταλαιπωρία των ασθενών με COVID, οι οποίοι έρχονται από άλλες επαρχίες εδώ, επιδεινώνουν την κατάσταση τους, μεταφέρονται στη Λευκοσία, μετά πάλι πίσω εδώ και μετά να πάσουν στην Τερσεφάνου. Είναι πάλι ταλαιπωρία του κόσμου και των ασθενών. Και των τοπικών ασθενών και των ασθενών γενικά του COVID. Κατερινά, μας ακούς? Ναι. Επειδή διαπιστώνουμε ότι φοράνε μάσκες οι παρευρισκόμενοι στο νοσοκομείο αναφοράς, αλλά οι αποστάσεις να μην τηρούνται τόσο, δεν φοβούνται. Κάτια, δεν τηρούνται τόσο. Είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Αν μπορεί ο κινηματογραφιστής, Κάτια, να ανοίξει λίγο, Κατερίνα, να ανοίξει λίγο το πλάνο. Είναι όλοι μαζεμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και είμαστε και έξω από το νοσοκομείο αναφοράς. Πράγματι, είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, ναι, είναι θα έπρεπε να είχαν να προγραμματιστεί. Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει, Κατερίνα, ή να σε αφήσουμε επί του παρόντος? Να προσπαθήσουμε με την κυρία Νικολάου. Κυρία Νικολάου, είστε πρόεδρος, νοιάζομαι, κεντρό στο δίκτυο για τα παιδιά. Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει επιταχθεί το παιδιατρικό. Οι γονείς ανησυχούν, παίρνουν τα παιδιά τους, αποδίνονται σε άλλες κλινικές ιδιωτικές. Τι μπορείτε να μας πείτε? Ελάτε λίγο πιο μπροστά όμως, για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον τα προσχήματα με τις απαραίτητες αποστάσεις. Okay. Βασικά είχαμε εγκαινιάσει το θέμα με το κλείσιμο της παιδιατρικής κλινικής μετά από επαφή που είχαμε κάποιους γονείς οι οποίοι ανησυχούσαν για την περίθαλψη, την νοσηλεία και την ποιότητα που πρόσφερε το νοσοκομείο στα παιδιά τους. Η παιδιατρική κλινική δυστυχώς είχε κλείσει από 11 Μαρτίου, μιας και το νοσοκομείο βρίσκεται ως νοσοκομείο αναφοράς, χωρίς να έχει δοθεί λύση για την εξυπηρέτηση αυτών των παιδιών. Τι γίνεται τώρα με τα παιδιά, δηλαδή? Δεν έρχεται κανένα παιδάκι εδώ? Όχι, ούτε οι ιδιωτικές κλινικές δέχονται τα παιδάκια. Βασικά έρχονται τα παιδάκια εδώ, τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και μετά τα αποστέλνουν σε άλλα νοσοκομεία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Με το να εγκαινιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε διαπιστώσει και όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τη λειτουργία του νοσοκομείου Παραλιμνίου ως νοσοκομείο αναφοράς. Και δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι οι κάτοικοι της επαρχίας Αμοχώστου είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Μέχρι πού θα το φτάσετε, κυρία Νικολάου? Μέχρι να αποκατασταθεί και να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μπορέσει ο κόσμος να έχει το δικαίωμα στην ίαση ιατροφαρμακευτική περίθαψη που απαιτείται. Μέχρι εκεί. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε.